Σε τριήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις προχώρησαν από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου τα διαγνωστικά κέντρα, τα πολυιατρία και οι κλινικο-εργαστηριακοί γιατροί σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μεταξύ άλλων για το μέτρο των υποχρεωτικών επιστροφών γνωστό ως clawback και την προκαταβολική υποβολή του που τους έχει επιβάλει ο ΕΟΠΗ. Στα κάγκελα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο κλάδος των εργαστηριακών γιατρών εξαιτίας των χαμηλών αποζημιώσεων που εισπράττουν, όπως λένε, από τον ΕΟΠΗ για τις υπηρεσίες τους, αλλά και λόγω της διαχρονικής πολιτικής περιορισμού της κρατικής δαπάνης για την κάλυψη των εξετάσεων των ασφαλισμένων. Να σημειωθεί ότι ο ΕΟΠΗ επιβάλλει το σύστημα των υποχρεωτικών επιστροφών στα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, βάσει του οποίου, όταν το κόστος για τις διαγνωστικές εξετάσεις ξεπερνά τον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους, τότε τα εργαστήρια καταβάλουν από τις εισπράξεις τους το υπερβάλλον ποσό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κουρεύεται το 50% των εισοδημάτων του κλάδου. Από σήμερα είναι σε εξέλιξη μια τριήμερη πανελλαδική κινητοποίηση των εργαστηριακών γιατρών, βιοπαθολόγων, ακτινολόγων, κυταρολόγων, που ουσιαστικά με βασικό μας αίτημα αφορά το γνωστό clawback που έχει εφαρμόσει ο ΕΟΠΗ όσον αφορά τις αποζημιώσεις μας. Clawback δηλαδή δεν αποζημιωνόμαστε στο 100% της αξίας των εξετάσεων τις οποίες εκτελούμε. Η κινητοποίηση αυτή έχει τη συμπαράσταση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και όλων των συλλόγων της χώρας και φυσικά και του Ιατρικού Συλλόγου ΕΒΡΟ. Τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυιατρία, καθώς και οι κλινικο-εργαστηριακοί γιατροί ζητούν τη διαγραφή του τεχνητού χρέους των προηγούμενων ετών από rebate και clawback, διότι είναι χρήματα που τους οφείλονται, ενώ η ΕΟΠΗ τους τα ζητάει πίσω. Επίσης, την αναστολή της προείσπραξης του clawback από τις τρέχουσες πληρωμές τους, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητά τους και το clawback του 2022, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την τελική διαμόρφωση του προβλεπόμενου ετήσιου ορίου και των υποβολών τους να ενταχθεί και αυτό στις 120 δόσεις. Επιπλέον, ζητούν να νομοθετηθούν οι μεταρρυθμίσεις που δεσμεύτηκε ότι θα υλοποιήσει ο Υπουργός Υγείας στο νομοσχέδιο που αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.